doubt it. Ερήτημος κύριε, όσε πληροφορήθημεν τόσον ημείς, όσον και ο σύζυγός σας και γενικώς το άμεσον περιβάλλον σας, υποφέρεται από φρικοδός όζοντας πόρδους, τους οποίους απολύεται εντέχνος, ύστερα από απολαυστικά γεύματα, ιδίως εκείνες τα οποία αρέσκεστε περισσότερο. Η εταιρεία μας, εν την προσπαθία της όπως εξυπηρετήσει την πολυπληθή και πολυπαθή πελατεία της, ανέδεσε εις διασύμους χημικούς μηχανικούς την μελέτη του φλέγοντος και πολυκρότου του ζητήματος, προς εξεύρεση θεραπείας τη αύτης, ώστε να μην συγκρούεται αύτη με τας περιπορδείς αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων, διδασκόντων το πέρδεστε ούκατε σχήνη, πάντων γαρπερδομένων, Δημοκρίτου, περιοζών των ανέμων σε λύς 137. Καμίδω στον παγλαμαδάκι λίγο. Ούτε με την περιγυνής αντίληψη της θυμοσόφουλαϊκής παροιμίας «Κόλος κλασμένος, γιατρός χεσμένος», λεξικών Ελευθερουδάκη και εγκυκλοπαίδια ιδίου, επιτραπεί το ημίνη ελευθεριώτης της εκφράσεως. Επαλαιότερη μέθοδη εξουδετερώσεως των εκ του πόρδου δυσαρέστων εντυπώσεων, ή τι κατασίασης του οικοδιαβηχός και ενός ξερόβηχα, ή διασυγχρόνου τριξίματος της καρέκλας ή τριξίματος παπουτσιών, ώστε να επιτευχθεί όμοιος ήχος τροποντινά με τον αφιέμενον πόρδον, προς εξαπάτηση των παρόντων, απεδείχθησαν ατελεσφόρητοι, διότι σχεδόν πάντοτε επρόδιδεν οι οσμοί. Επίσης, η αγγλοσαξονική μέθοδος του αφελώς και ελευθέρως πέρδεστε, εκρίθη ασυμβίβαστος προς την παροιμιώδη λεπτότητα των μεσογειακών λαών, ενείς και οι Έλληνες. Έλα, Χριστάρα. Πάμε. Έλα. Πάμε. Επίσης, η μουσουλμανική μέθοδος του ελευθέρως και σκοπίμως πέρδεστε δια της υποκόφου αφέσεως του πόρδου, κοινώς κούφιοι, απεδείχθησαν απάδουσε προς ανθρώπους φιλοδοξούντας να έχουν το θάρρος της γνώμης των. Κατόπιν μακρών και εμπεριστατωμένων μελετών, ευρισκόμεθα στην ευχάριστον θέση να σας γνωρίσουμε ότι είμεθα κάτοχη της συσκευής Κλανιόλα. Ήτης ευχερός προσαρμοζομένη στον αφεδρώνα, έχει την ιδιότητα να καθιστά αθορύβους και τους πλέον ανεδείς εις έντασιν πόρδους, το σπουδαιότερο δε να μετατρέπει κατά βούληση την φρικόδη οσμήν του πόρδου εις άρωμα ίου, γιασεμιού, γαριφάλου, ρόδου
κλπ. Ή εις μουσικήν κλασικήν, ελαφράν ή δημοτικήν, κατ' εκλογήν του περδομένου. Αυτό ήθελε το κάθαρο. Μου κυριεύει το κορμί. Θα ρίσπος βγάζω ανθούς και φύλλα κι απλών ορίζες με στη γη. Τι ούτω τρόπος. Δια της συσκευής μας κλανιόλα επιτυγχάνετε τα εξής. Πρώτον, απαλλάσσεστε από ένα φρικόδες ελάττωμα. Δεύτερον, έχετε ραδιόφωνο δωρεάν χωρίς να πληρώνετε συνδρομά στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, το οποίο έχετε εν ταυτό κλασμένον. Τρίτον, είστε πάντοτε αρωματισμένος, χωρίς να εξοδεύετε ούτε μία δραχμή. Τέταρτον, αποφεύγετε πλήστας όσες παρεξηγήσεις της ακέραιου αφέσεως του πόρδου ή της θεωρείται γενικώς ως εκδήλωσης περιφρονήσεως. Η συσκευή κλανιόλα κατασκευάζεται εις τρία μεγέθη, εις τρόπον ώστε να εφαρμόζεται εις παντός είδους αφεδρώνα, κατά μέγεθος, πωλείται δε αντιδραχμών 200 άνευ μουσικού μεταλλάκτου, ώστις επιβαρύνεται διαδραχμών 50 επιπλέον. Διακοσμικάς κυρίες, ως εμείς, διαθετώμεν ειδικών μεταλλάκτην, μετατροπής του πόρδου εις ευχάριστον κοζερί, διαποστράτους δε αξιωματικούς χορηγούμενοι με έκπτωση 30% μεταλλάκτην μετατροπής του πόρδου εις φθούρια, εμβατήρια ή στρατιωτικά παραγγέλματα. Δια κληρικούς και ιερομονάχους, διαδεδομένη ειδικά συσκευάς ενισχυμένας εξαιρετικής αντοχής, εφοδιασμένας με τελευταίο τύπου μεταλλάκτην μετατροπής του πόρδου εις άρωμα λιβανωτού, οικοδονοκρουσίας, καταβούληση του περδομένου κληρικού και ιερομονάχου. Διαφεδρώνας εξαιρετικών διαστάσεων, δεχόμεθα παραγγελίας επί μέτρο. Βέβαια, οι όντες που προσφέρουμε σοβαρά υπηρεσία, διατελούμε με τα πάσης τιμής Aston Claston Company Limited, έδρα Αθήνη, οδός Αφεδρώνος, αριθμός 1.